Καλημέρα. Καλημέρα στα ελληνικά και σταματώ με αυτή την ελληνική λέξη. Και θα μιλήσω στην αγγλική, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην Ειδική Γραμματέα. Σας ευχαριστούμε που διοργανώσατε τη σημερινή εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Έχουμε μιλήσει επί μακρόν και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αριθμούς. Οι αριθμοί είναι σημαντικοί, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και ζητώ συγγνώμη που θα κάνω μικρές διορθώσεις. Τα τελευταία νούμερα που ακούστηκαν, οι τελευταίοι αριθμοί της έκθεσης είναι ακόμα πιο αυξημένη, δηλαδή οι εκτοπισμένοι πρόσφυγες, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί, είμαστε στα 68,5 εκατομμύρια πλέον, 68,5 εκατομμύρια εκτοπισθέντες, εκτοπισμένοι το 2017. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Είναι ημέρα όχι ενός φορέα ούτε ενός οργανισμού. Δεν είναι ημέρα της αρμοστίας του ΟΗΕ, των Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης. Σήμερα είναι ημέρα των προσφύγων. Γιορτάζουμε εκείνους. Τιμούμε τη δική τους προσαρμοστικότητα και αντοχή και εντωμεταξύ αναγνωρίζουμε τις ευθύνες μας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η διεθνής κοινότητα, η Ευρώπη και η Ελλάς εν προκειμένου αλλά και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να ανταποκριθούν στις δραματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Αντί να παραφράσω το Φίλιππο Γκράντι, το δικό μας είπα το αρμοστή, θα ήθελα να σας αναφέρω προηγούμενη δήλωσή του. Ο συνήθως ο ύπατος αρμοστής, τέτοια μέρα την περνάμε πρόσφυγες σε τόπους και χώρες όπου πρέπει να επισημάνει την παρουσία της ύπατη αρμοστίας. Σήμερα λοιπόν επισκέπτεται μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν από την Λιβύη και τον Ήγηρα. Όλοι ξέρετε πόσο δύσκολο και πόδινο, ακόμα και για μας δύσκολο και πόδινο είναι να περιγράψουμε την οδύνη που περνούν οι ίδιοι οι διαμένοντες πρόσφυγες από τον Ήγηρα στη Λιβύη, καθώς επιχειρούν από τη Λιβύη να διασχίσουν τη θάλασσα και να φτάσουν στην Ευρώπη. Τη στιγμή που μιλάμε, προσπάθειες καταβάλλονται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παγιδευτεί κανείς στα χέρια διακινητών, εγκληματικών στοιχείων δηλαδή, να αποφευθούν τα βασανιστήρια καθώς αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τις χώρες προέλευσής τους όπου η ασφάλειά τους επίσης απειλούνταν. Και φεύγοντας από αυτές τις χώρες, κάποιες φορές αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπισαν ακόμα πιο δυσχερείς και επικίνδυνες συνθήκες. Σήμερα λοιπόν ο ύπατος αρμοστής είναι μαζί με πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι έφυγαν και πήγαν στον Ήγηρα. Είναι μια χώρα η οποία στηρίζει πολλούς μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή προσφέρει περίθαλψη και καταλήμματα σε 220.000 πρόσφυγες και μετανάστες, παρότι είναι μια φτωχή χώρα. Έχει πει λοιπόν ο ύπατος αρμοστής ότι είναι ο καιρός να δείξουμε αλληλεγγύη, καθώς όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται οι αριθμοί των ξεριζωμένων. Έχουμε φτάσει στα 68,5 εκατομμύρια, 9 στους 10 βρίσκονται στις δικές τους χώρες ή σε όμορες χώρες, έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά και αυτό το φαινόμενο έχει τεράστιες επιπτώσεις στους ίδιους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες αλλά και τις κοινότητες που τους υποδέχονται. Σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει συνολικά να αναλάβουμε την ευθύνη, να την επιμεριστούμε επίσης. Είναι καιρός να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, είπε ο ύπατος αρμοστής. Μπορεί να μοιάζει κάτι μακρινό από την πραγματικότητα, όμως οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται σήμερα στην Γενέβη για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες δεν έρχονται να ενισχύσουν τη σύμβαση της Γενέβης, ούτε τα περιφερειακά σύμφωνα για την προστασία των προσφύγων. Κατ' ουσίαν, αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο, το οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση στη Γενέβη και ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί στη Γενική Συνέλευση το 2018, θα διασφαλίσει ότι οι πρώτες χώρες υποδοχής και ασύλου θα έχουν και μια προβλέψιμη στήριξη, υποστήριξη και απόκριση από τη διεθνή κοινότητα, ούτως ώστε 9 στους 10 πρόσφυγες ή τα 2/3 των προσφύγων, τα οποία αυτή τη στιγμή
βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας σε γειτονικές χώρες, θα συνεχίσουν να την χάνουν προστασίας, διότι αν αποτύχει η αλληλεγγύη σε χώρες οι οποίες δεν υποδέχονται πολλούς πρόσφυγες, όπως συμβαίνει με χώρες ευρωπαϊκές και χώρες εκβιομηχανισμένες, τότε οι θύρες που έχουν ανοίξει σε Κένια, Πακιστάν, Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο, και οι οποίες παραμένουν ανοιχτές, ενώ το 1/3 του πληθυσμού τελικά είναι πρόσφυγες σε αυτές τις χώρες, 20 εκατομμύρια είναι στη χώρα μου, τη Γαλλία, όπου αντιστοίχως έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό, τον αντίστοιχο που φιλοξενεί ο Λίβανος μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό. Εμείς ως υπαντιαρμοστία το ΙΕ εργαζόμαστε και εδώ, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, προκειμένου να κροαζόμεθα διαρκώς τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στα όρια τους. Οι χώρες οι οποίες έχουν φτάσει στα όρια τους σήμερα είναι οι φτωχές χώρες, οι χώρες του Νότου, οι οποίες φιλοξενούν και τη συντριπτική πλειονότητα του συνολικού πληθυσμού των προσφύγων. Ομιλώ για την Ιορδανία, την Ουγκάντα, το Καμερούν, το Πακιστάν, το Λίβανο, το Ιράν. Αυτές είναι οι χώρες που έχουν φτάσει στα όρια τους, όπως και το Μπαγκλαντές, το οποίο αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περισσότερο από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Βιρμανία, από τη Μιανμάρ. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα, άραγε, έχουμε πληροφορηθεί ποιες είναι οι χώρες προέλευσης. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις χώρες προέλευσης που εκπροσωπούν αριθμό άνω του 85% των προσφύγων του κόσμου. Ήτι, Μιανμάρ, Νότιο Σουδάν, Δημοκρατία του Κονγκό, Ιεμένη, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Παλαιστίνη, Σομαλία. Μόνο κάποιες εκατοντάδες από αυτές τις χώρες προέλευσης έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε έχουν φύγει από τη Μιανμάρ, από το Νότιο Σουδάν, από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, παρά τις τραγικές συνθήκες, τα βασανιστήρια, τους θανάτους, δεν φτάνουν τελικά στις ακτές της Ευρώπης. Αυτοί που φτάνουν τελικά στις ακτές της Ευρώπης είναι παρά ένα μικρό ποσοστό του συνόλου που έφυγε από Συρία, από Αφγανιστάν, από Ιράκ, και πράγματι ένα απειροελάχιστο ποσοστό συγκριτικά έχει φτάσει στις ακτές της Ευρώπης, μπήκε στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος και συνέχισε καθοδόν για τη Βόρεια Ευρώπη. Όλα αυτά από το Μάρτιο του 2016, οι περισσότεροι αριθμοί μειώθηκαν και μειώθηκε και ο αριθμός όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Πράγματι λοιπόν η Ελλάδα, χάρη και στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφερε να πετύχει πολλά. Να πετύχει πολλά, ξαναλέω. Συχνά αναφέρεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε δηλώσεις ότι η Ελλάς δεν έκανε πολλά, ότι η Ελλάς δυσκολεύεται. Είναι αλήθεια, η Ελλάδα συνεχίζει να δυσκολεύεται, γιατί συνεχίζει να υποδέχεται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν στις ακτές τις ελληνικές και τελικά παραμένουν στη χώρα. Όμως πολλά κέντρα υποδοχής δημιουργήθηκαν. Είμαστε περήφανοι που εμείς μαζί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τους διάφορους δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργήσαμε 24.000 θέσεις, αλλά και βρήκαμε διαμερίσματα στα οποία μπορούν να διαβιούν με αξιοπρέπεια σε Θεσσαλία, Κρήτη, Ήπειρο, στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, ή πρόσφυγες και μετανάστες. Οι προαναφερθήσεις περιφέρειες φιλοξενούν τούντες άσυλο και πρόσφυγες, οι οποίοι ζουν πολύ αρμονικά με τους πολίτες της Ελλάδος, οι οποίοι πολίτες της Ελλάδος επίσης επηρεάζουν από την οικονομική κρίση και τις συνέπειες αυτής. Και μέχρι στιγμής δεν ανέφερα και τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος, διότι στα νησιά της Ελλάδος δεν μιλώ μόνο για τους αριθμούς, αλλά λένε και περισσότεροι επηρεάζονται από τις επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται σε Λέσβο, Σάμο, Χίο. Αυτά είναι τα τρία βασικά νησιά στα οποία εξακολουθεί ο κόσμος να υποφέρει. Όχι μόνο εξαιτίας των όσων συνέβησαν σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα τώρα πια ως πρόσφυγες ή μετανάστες, αλλά υποφέρει ο κόσμος εκεί, γιατί για κάποιους λόγους παραμένουν σε χώρους στους οποίους, ιδίως σε Σάμο και Λέσβο, σε βαθύ και μόρια, υπάρχει υπερπληθυσμός, και εμείς θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τη συνδρομή μας στην ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να μετακινηθούν όλοι εκείνοι που στο βαθύ και στη μόρια δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν, και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να φέρει τους προαναφερθέντες
26.000 και πλέον ήδη έχουν έρθει στην υπηρετική Ελλάδα, έχουν πάει στην Βόρεια και στην Νότια Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλα συναρμόδια υπουργεία που παρίστανται σήμερα. Και εντωμεταξύ, βελτιώνουμε τα μέσα και τις δυνατότητες. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκεκριμένα θα ήθελα να δημοσίως αναγνωρίσω τη συμβολή του κυρίου Μπαλάφα, του Υφυπουργού, αλλά και του Γενικού Γραμματέως. Συνεργαζόμαστε καθημερινά. Μαζί φτιάχνουμε νέες δυνατότητες, νέες δομές, νέα μέσα και στην υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά, ούτως ώστε να προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Βεβαίως, πολύ περισσότερα χρειάζεται να γίνουν ακόμα. Υπάρχουν πάνω από 3.000 παιδιά, τα οποία αφυκνούνται και παραμένουν στην Ελλάδα, ενώ μόνο μπορούν να φιλοξενηθούν 1.100 εξ αυτών. Πολλά εξ αυτών των παιδιών ουσιαστικά βρίσκονται υποκράτηση σε αστυνομικά τμήματα και περιμένουν ουσιαστικά την εισαγγελική απόφαση για να δουν πού θα μπορέσουν να τοποθετηθούν. Η ένταξη βεβαίως είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα και μία από τις πλέον μεγάλες προκλήσεις τις οποίες καλύτερα να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση. Προσπαθώ να βρω τον όρο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να βλέπει κανείς σε μια χώρα η οποία δοκιμάζεται τόσο πολύ από την χρηματοοικονομική κρίση, να βλέπει ότι η αλληλεγγύη εξακολουθεί να είναι μια πολύ σημαντική πτυχή συμπεριφοράς απέναντι στους πρόσφυγες από όλο τον ελληνικό πληθυσμό, παρά το γεγονός βεβαίως ότι υπάρχουν περιορισμοί και επιφυλάξεις ό,τι αφορά την κατάσταση στα νησιά. Το γεγονός όμως ότι εξακολουθούν ένα χρόνο πριν τις εκλογές πολλοί δήμαρχοι να εξακολουθούν να θέλουν να παραμένουν και να μπαίνουν σε προγράμματα και να προσφέρουν συνδρομή σε ό,τι αφορά τούνται σε άσυλο στο πλαίσιο τοποθέτηση του σε διαμερίσματα, είναι κάτι το οποίο διαφέρει πάρα πολύ από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ οι τοπικές κοινότητες, οι δήμοι, πολλοί άλλοι σύλλογοι, αθλητικοί, η εκκλησία, όλα όσα δηλαδή ουσιαστικά συνιστούν σήμερα την ελληνική κοινωνία των πολιτών, βλέπουμε ότι όλοι αυτοί συνεργάζονται με κοινό στόχο την ένταξη. Πρέπει λοιπόν εδώ να πω ότι σε σχέση με πολλούς άλλους συναδέλφους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εμείς εδώ εξακολουθούμε να βλέπουμε αυτήν την αλληλεγγύη να υφίσταται. Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ευθραυστότητα και θα πρέπει να συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά με το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούν να υποδέχονται μετανάστες και ότι οι σωστοί μηχανισμοί τίθενται ενισχύ και σε εφαρμογή προκειμένου να γίνεται μια διαχείριση της κατάστασης με υπεύθυνο τρόπο. Πρέπει λοιπόν βεβαίως να υπάρχει μια παγκόσμια ανταπόκριση σε ό,τι αφορά αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, το προσφυγικό, ούτως ώστε να μην βλέπουμε εκατομμύρια των προσφύγων κάθε χρόνο να μετακινούνται με αυξανόμενους αριθμούς. Έτσι λοιπόν, αναφέρθηκα και νωρίτερα στις 10 χώρες που παράγουν περισσότερους αριθμούς προσφύγων. Εάν έστω και μία από αυτές τις σειράξεις ολοκληρωνόταν, τότε θα είχαμε μία δραστική μείωση στον αριθμό των προσφύγων. Έτσι λοιπόν, το 2019, το 2020, πιστεύω ότι όλοι θα μπορέσουμε και είμαι αισιόδοξο σήμερα να δούμε μία μείωση στον αριθμό αυτών των ανθρώπων που μετακινούνται, είτε δηλαδή θα μπορέσουν να παραμείνουν στις χώρες τους, στις οποίες έχουν αιτηθεί άσυλο, είτε να επιστρέψουν εθελοντικά στις χώρες τους. Η επιστροφή στην Συρία θα πάρει χρόνο, δεν θα πρέπει να υπάρξει πίεση, θα πρέπει να είναι εθελοντική. Υπάρχει όμως ελπίδα σε κάποια στιγμή ότι αυτό θα μπορέσει να συμβεί. Ελπίσουμε και πιστέψουμε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα είναι μέρος αυτής της υπεύθυνης ανταπόκρισης προκειμένου αυτό να μπορέσει να συμβεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.